δύο υπάλληλοι μέλη της πρωτοβάθμιας γνωμοδοτικής επιτροπής ενήργησαν αυτοβούλως. Δεν είχαν ενημερώσει, τουλάχιστον με βάση αυτά που γνωρίζω, ούτε τον Γενικό Διευθυντή, ούτε τον Γενικό Γραμματέα, ούτε εμένα. Είχαν ενημερώσει την προϊσταμένη τους? Φέρεται ότι είχαν ενημερώσει την αρμόδια τμηματάρχη και είχαν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διευθύντριας. Όμως όλα αυτά είναι προφορικά. Γι' αυτό και έχω ζητήσει να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση, να προσκομιστεί ό,τι έγγραφο σχετίζεται με την υπόθεση, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιληφθούμε σε ποιο βαθμό ήταν ενημερωμένοι και ποιοι. Εσείς πριν καταδικάσατε αυτό το χειρισμό? Εγώ καταδίκασα το χειρισμό. Θεωρώ ότι υπερεύησαν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους και ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται ένας έλεγχος να δημιουργεί προβλήματα σε ανήλικους και στις οικογένειές τους. Το καταδικάζω απερίφραστα αυτό. Οι κυρίες οι συγκεκριμένες υπάλληλοι είχαν ξανακάνει τέτοιους ελέγχους στο παρελθόν? Δεν μπορώ να σας το πω και αυτό ακριβώς ζήτησα μία ΕΔΕ που να διερευνήσει όλες τις παραμέτρους. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες? Σας είπα, οι κυρίες αυτές είναι μέλη πρωτοβαθμίων γνωμοδοτικών επιτροπών. Τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών είναι είτε υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε πρόσωπα τα οποία δεν ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά βοηθούν όπως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, βοηθούν το έργο του Υπουργείου. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι γνωμοδοτική και αφορά στην κατάταξη των κινηματογραφικών ταινιών. Προηγήθηκε κάποια καταγγελία και από ποιον? Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι έγινε καταγγελία, σύμφωνα με αυτά τα οποία μου είπε ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, έγινε καταγγελία από κάποια εταιρεία διανομής. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Η ένορκη διοικητική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί.